Μια πραγματικά διαφορετική performance ετοίμασαν ο Πορτογάλος καλλιτέχνης Ζωάο Νόφρε και η Βρετανική death metal μπάντα Unfathomable Ruination στο Λονδίνο. Ο καλλιτέχνης έχει δημιουργήσει ένα ηχομονωμένο κουτί από χάλιβα, στο οποίο κλειδώνεται το συγκρότημα. Στη συνέχεια παίζουν μουσική μέχρι να ξεμείνουν από ανάσα. Αυτή η κατάσταση αποτελείται από ένα αντικείμενο και μια performance. Το αντικείμενο είναι ένα αντίγραφο του γλυπτού του Tony Smith που ονομάζεται Die. It's a North American minimalist. Είναι ένας μινιμαλιστής από τη Βόρεια Αμερική. Η performance που θα δούμε όταν η πόρτα είναι ανοιχτή θα είναι από την death metal μπάντα. A death metal band. Το συγκρότημα κλειδώνεται μέσα στο μαύρο κουτί και συνεχίζει να παίζει μέχρι να εξαντληθεί το οξυγόνο από το χώρο. Η μπάντα έμεινε στο κουτί για περισσότερα από 20 λεπτά, ενώ οι περαστικοί άκουγαν τους υπόκοφους ήχους που έβγαιναν από το εσωτερικό του μαύρου κύβου. Είναι ένα ενδιαφέρον έργο. Υπήρχε προφανώς κάτι μέσα στο κουτί που ακουγόταν πολύ πολύ δυνατά. Αλλά έξω σε εμάς ο ήχος ακουγόταν μουντά ανάμεσα σε διάφορους άλλους ήχους. Ήταν πραγματικά μοναδικό. Δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο. Αισθανόμουν άσχημα για την μπάντα που ήταν κολλημένη μέσα στο κουτί και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Αλλά η όλη ιδέα ήταν εξαιρετική. Δεν είχαν όμως την ίδια άποψη και κάποια μέλη της death metal μπάντας, τα οποία βγήκαν από τον κύβο ξέπνοα. Αμέσως μόλις βγαίνεις έξω, αισθάνεσαι ανακούφιση, επειδή είναι πολύ ωραία έξω. Μέσα έκανε τρομακτική ζέστη, πολύ γρήγορα. Τα τελευταία 5 λεπτά παραλίγο να πεθάνουμε. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που ο κόσμος παραβλέπει περισσότερο όταν δει το έργο. Πιστεύει ότι είναι μικρός ο χώρος και δεν έχει αέρα. Αλλά το ζήτημα του χώρου είναι πολύ σημαντικότερα από όλα τα υπόλοιπα μαζί. Εννοώ ότι είναι προφανώς δύσκολο να αναπνεύσεις, αλλά ότι δεν έχεις χώρο ούτε να κουνηθείς είναι πολύ πιο ουσιαστικό. Διέλυα τους αγκώνες μου κάθε φορά που χτυπούσα τα drums μου ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι λίγες οι φορές που η καλλιτεχνική δημιουργία φλερτάρει με το θάνατο, αν θυμηθούμε προηγούμενες performance των Chris Burden και της Marina Abramovic. Η συγκεκριμένη κατάσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του καλοκαιρινού φεστιβάλ τέχνης Γλυπτική στην πόλη, που οργανώνεται στη Βρετανική πρωτεύουσα.